συγκεκριμένη υπόθεση. Και τι εννοώ. Ο 34χρονος μηναγός Μάρα ετοιμαζόταν σε λίγο καιρό να γίνει πατέρας, καθώς η σύζυγός του ήταν έγκυος. Ενώ και ο 27χρονος συγκυβερνήτης του και αυτός που πετούσαν αρκετά χρόνο μαζί, είχε και αυτός, δεν είχε προλάβει να δημιουργήσει την δική του οικογένεια. Όμως, όπως είπες και εσύ, και με τη βοήθεια του Γιάννη του Κουμπανάκη, θα σας δείξουμε αυτή τη στιγμή τα συντρίμια, ό,τι απέμεινε από το CL215. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, πετά ακόμα τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα έχουν αποσύρει. Εμείς όμως συνεχίζουμε να τα πετάμε. Πρέπει να σου πω ότι είναι σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τα συντρίμια, είναι ότι απέμεινε. Σκεφτείτε όμως και το άλλο Καναντέρ, το οποίο ήταν μπροστά από το μοιραίο αυτό CL215 με τους άλλους δύο συναδέλφους τους, οι οποίοι ουσιαστικά, ενώ είχαν πάρει νερό λίγη ώρα πριν από το ποτάμι, εδώ λίγο πιο κάτω, το χωριό ποτάμι, είδαν το αεροπλάνο να συντρίβεται πάνω στην πλαγιά.